το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Καβάλας. Μετά από λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων του εκπαιδευτικού τοπίου πανευρωπαϊκά, το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ συνέταξε ένα πλάνο επιλογών για μεταπτυχιακές σπουδές για όλο το εύρος των πτυχιούχων του ΤΕΙ. Αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμματα σε ένα μεγάλο εύρος θεματικών πεδίων, 5 καινούργια αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμματα, σε συνέχιση βέβαια μαζί με τα 2 υποσύμπραξη που προσφερόταν και παλαιότερα. Στην εποχή που ζούμε, όπως κατ' επανάληψη τονίζω και στις ομιλίες και παρουσιάσεις που κάνω κατά τη διάρκεια άλλων εκδηλώσεων, αλλά και όταν γίνονται ορκομοσίες των φοιτητών, είναι πολύ μεγάλη αναγκαιότητα για όλους εσάς, για όλα τα παιδιά μας, να συνεχίσετε τις σπουδές σας μετά την λήψη του πτυχίου. Έλεγα και σε πολλές ορκομοσίες των φοιτητών μας και πέρυσι και πρόπερσι, ότι παλιότερα αρκούσε ένα πτυχίο ακόμα και εξαταξίου γυμνασίου πριν από 40-50 χρόνια για να βρει κανείς μια καλή δουλειά. Αργότερα ήταν απαραίτητο το πτυχίο του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ. Σήμερα, δυστυχώς, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης με όλα τα καλά και τα κακά που έχει, δεν είναι αρκετό τις περισσότερες φορές. Χρειάζεται πλέον τη μόρφωση μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και βεβαίως μέσω της γνώσης ξένων γλωσσών. Αυτά είναι δύο απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσετε να σταδιοδρομήσετε με επιτυχία και να μπορέσετε να εξασφαλίσετε ένα καλό μέλλον. Δεν φτάνει βέβαια να έχετε ένα απλό χαρτί, ένα χαρτί μεταπτυχιακού και κάποια πτυχία ξένων γλωσσών. Θέλει και προσωπικό κυνήγι από όλους σας. Αλλά σίγουρα αυτά είναι δύο πολύτιμα εκ των όρων που κάνετε την εργαλεία. Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους διευθυντές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και συγκεκριμένα τον κύριο Θερίου, τον κύριο Κασαβόλου, τον κύριο Τεζίνου, τον κύριο Χαρτίσσα εδώ για λογαριασμό, τον κύριο Μαρκούδη, που είναι σήμερα εδώ για να παρουσιάσουν τα αυτοδύναμα μεταπτυχιακά του ΤΕΙ Καβάλας, ένα αίτημα το οποίο είδαμε ως ιδρύματα πάρα πολλά χρόνια και αρχίζει να γίνεται, να υλοποιείται φέτος και να γίνεται μια πραγματικότητα. Μέχρι τώρα είχαμε συμπράξεις, είχαμε συνεργασίες, αλλά δεν είχαμε αυτοδύναμο μεταπτυχιακά. Θα κάνουμε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό που αφορά το τμήμα τεχνολογίας των βιβλίων. Έχω και αναφορές γενικότερα για το για ποιο λόγο κάποιος αποφασίζει να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και τι και είναι η προσδοκία από αυτές τις σπουδές. Νομίζω όμως ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έτσι όπως είναι το περιβάλλον σήμερα, είναι ένα περιβάλλον το οποίο απαιτεί συνεχώς συντατικοποίηση των γνώσεων και των προσπαθειών. Για παράδειγμα, ξέρουμε όλοι ότι γίνεται μια προσπάθεια με τα επαγγελματικά επίπεδα, τα ΤΕΙ διεκδικούν τη θέση τους στο έξω επίπεδο επαγγελματικών προσόντων. Το μεταπτυχιακό σε εργάζει φυσικά στο 7ο, το διδακτορικό στο 8ο. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις ακόμα, δεν έχουν διευκρινιστεί τα πράγματα. Θεωρώ επομένως ότι είναι ένα πολύ κομβικό σημείο αυτή η περίοδο.